Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestaspor.blogspot.gr. Καλησπέρα σας. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, η εκπομπή Ματιέστα Σπορ και πάλι κοντά σας. Ένα περίπου δίωρο, θα δούμε όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου, θα μιλήσουμε και με τους καλεσμένους μας. Το πρώτο μέρος, ο Δημήτρης Κοντονίνας, πανελληνιονίκης, έχει κάνει μεταμόσχευση νεφρού, θα τα πούμε όλα, είχε μια περιπέτεια με την υγεία του, δεν πτωήθηκε, πανελληνιονίκης με επιτυχίες στην Ευρώπη, θα τα πούμε όλα εδώ, θα μιλήσουμε και για την δωρεά οργάνωση, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Στο δεύτερο μέρος ο κύριος Λάζαρος Σαββίδης, πρόεδρος της ΕΚΑΣΔΗΜ. Στο τρίτο μέρος θα δούμε φάσεις, γκολ από το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα εδώ της ΕΠΣ Κοζάνης. Είχαμε και εντάσεις στο μάτς Κοζάνη-Βόλιο. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κοζάνης, τον κύριο Αγάπιο Γαβριλίδη, και ίσως στο τρίτο μέρος έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για να πούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί κακά τα ψέματα, όσα χρόνια ασχολούμαι και εγώ με το ποδόσφαιρο, πρώτη φορά είδα τον πρόεδρο της Κοζάνης μέσα στα γήπεδα, μέσα σε αυτή την, σε τέτοια κατάσταση. Θα τα πούμε στο τρίτο μέρος. Να θυμηθούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλος, κακάο, πλήρες, ελαφρύ, στραγγιστό γιαούρτι. Γάλα ημέρας, τριαντάφυλλος. Χτίζει γερούς αθλητές. Επίσης, άρωμα Μιλάνου από την Μπενέτο Μαρέτη στο κατάστημα Καζαντζίδης Πλακοπίτη 2 στη Κοζάνη. Ανδρικά ρούχα υψηλής ποιότητας με ιταλική φινέτσα για καλό ανδρικό ντύσιμο. Κοστούμια, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια, μπουφάν, παλτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον δεύτερο και τρίτο όμιλο που μας ενδιαφέρει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον τρίτο όμιλο, το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ του Φούφα, αλλά αυτός δεν το εκμεταλλεύεται όπως θα έπρεπε. Ο Μακεδονικός παρέμεινε στην κορυφή παρά την ήττα του με 2-0 μέσα στο Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας, αλλά ισοβαθμεί έχοντας 42 βαθμούς με τον Κρόνο Αργυράδων. Την Κυριακή οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην Τουλεμαΐδα. Σε περίπτωση νίκης, ο Μακεδονικός θα διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα περιμένει μια σειρά ευνοϊκών αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική, όπου αυτός θα κάνει το προγραμματισμένο του ρεπό. Η Καλλιθέα, που ναι μεν κέρδισε, δεν της φτάνουν οι τρεις βαθμοί, αφού ο Τηλικράτης πήρε το διπλό στην Άποκτο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, που υποβιβάζεται με ψηλά το κεφάλι, έχει ρεπό την επόμενη αγωνιστική. Τα γκολ της νίκης για την Καλλιθέα πέτυχε ο Ηλίας στο 5 και στο 52. Έδειξε τα δόντια της Ισιάτιστα που πήρε μεγάλη νίκη Γοήτρου κόντρα στην πολύ δυνατή Λευκύμη με σκορ 2-1. Τα γκολ για τη Ισιάτιστα στο 11 ο Τσικόπουλος και στο 90 ο Κοτσατίσογλου. Για τη Λευκύμη που ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, το γκολ πέτυχε στο 74 ο Τσεβανέδης. Τιμητική ήττα με 1-2 για τα Εράτα μέσα στην έδρα τους από τον Θεσπρωτό, ο οποίος μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής αλλά και βάσει προγράμματος θέτει γερή υποψηφιότητα για άνοδο. Ο Θεσπρωτός προηγήθηκε 1-0 με τον Γόγο στο 38 για να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 73 ο Βασιλόπουλος. Το τελικό 1-2 σημείωσε στην εκπνοή του αγώνα ο Πόζογλου. Στον δεύτερο όμιλο, ο Μελιτέας σκόρπισε τον Αγκαδά στους 5 ανέμους με το εμφατικό 5-1. Η φλωρινιώτικη ομάδα θα αφήσει τη Γάμα Εθνική παίζοντας αξιοπρεπέστατο ποδόσφαιρο. Τα γκολ για τον Μελιτέα στο 27 ο Λεζάκης, στο 35 και στο 90 ο Ρωμαίος, στο 70 ο Σεκουλίδης και στο 79 ο Μπατμάς. Δεν τα κατάφερε ο Ερμής μέσα στην Έδεσα κόντρα στον τοπικό Εδεσαϊκό και γνώρισε την ήττα με σκορ 3-0. Τα γκολ σημείωσαν στο 14 τα Ουσιάνης και 38 και 50 ο Παπαδημητρίου.
Να δούμε τα αποτελέσματα. Πρώτο στον δεύτερο όμιλο, 24η αγωνιστική. Νίκη Αγκαθιάς ΠΑΟΚ Κουφαλίων 1-0. Γιάννητσα Μακεδονικός 1-1. Εδεσαϊκός Ερμής Αμιντέου 3-0. Αγροτικός Αστέρας Τρίγλια 0-3. Μελιτέας Μελίτης Λαγκαδάς 5-1. Ολυμπιακός Κιμήνων Αρμοπός Αριδαίας 1-1. Άρης Παλαιοχωρίου Βέρεια 2-1. Στη βαθμολογία η Βέρεια πρώτη 51 βαθμούς, 49 βαθμούς η Τρίγλια, Άρης Παλαιοχωρίου 48, στο 47 η Νίκη Αγκαθιάς, 41 βαθμούς ο Εδεσαϊκός, Αλμοπός Αριδέας 39, ο Μακεδονικός 36, από 34 Αγροτικός Αστέρας και Γιάννητσα, στους 19 Ολυμπιακός Κιμήνων, ΠΑΟ Κουφαλίων 18 μαζί με το Μελιτέα Μελίτης, στους 13 ο Λαγκαδάς, 12 βαθμούς ο Ερμής Αμιντέου. Επόμενη αγωνιστική, ΠΑΟ Κουφαλίων Μακεδονικός, Ερμής Αμιντέου Νίκη Αγκαθιάς, Τρίγλια Γιαλιτσά, Λαγκαδάς Εδεσαϊκός, Αλμοπός Αριδέας Αγροτικός Αστέρας, Άρης Παλαιοχωρίου Μελιτέας Μελίτης, Βέρεια Ολυμπιακός Κιμήνων. Στον τρίτο όμιλο, 24η αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας Μακεδονικός Φούφα 2-0, Θρίαμβος Σερβιανών Κρόνος Αργυράδων 1-1, Ναυπακτιακός Τηλικράτης 0-3, Μακεδονικός Σιάτιστας Λευκύμη 2-1, Ρεβενά Εράτα Θεσπρωτός 1-2, Φλωριάδα Αχαίρων Καραλακίου 0-3 Άνευ Αγώνα. Ρεπό το Σούλι Παραμυθιάς. Στη βαθμολογία, Κρόνος Αργυράδων και Μακεδονικός Φούφα 42 βαθμούς, από 41 Αχαίρων Καναλακίου και Θεσπρωτός, Ναυπακτιακός του 40, 37 βαθμούς Σούλη Παραμυθιάς, η Λευκύμη και ο Τηλικράτης 36 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 32, Θρίαμβος Ιρουγιανών 30, στους 16 ο Μακεδονικός Ισιάτιστας, Δρεβενά Αεράτα 5 βαθμούς και η Φλωριάδα που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, 25η Μακεδονικός Φούφα Κρόνος Αργυράδων, Τηλικράτης Λευκάδας, Θρίαμβος Σερβιανών, Λευκύμη, Σούλη Παραμυθιάς, Θεσπρωτός Ναυπακτιακός, Φλωριάδα Μακεδονικός Σιάτσες, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Αχαίρων Καναλακίου, Γρεβενά Αεράτα. Ρεπό, ο Μέγας Αλέξανδρος Κρυφαίας. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες της τρίτης εθνικής κατηγορίας.